Με αθόρυβο τρόπο, συνεχίζονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί σε όλη την Ελλάδα παρά τα διάφορα πλαίσια προστασία λόγω τη πανδημία που εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε μήνα σχεδόν προγραμματίζονται πάνω από 100 πληστηριασμοί στη Δυτική Ελλάδα, εκ των οποίων το 1 τρίτο δεν ολοκληρώνεται καν λόγω τη έλλειψη πλειοδοτών. Παρ' όλα αυτά, από την 1η Ιανουαρίου του 2018, όταν ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, χιλιάδε ακίνητα έχουν αλλάξει χέρια τόσο στην Αχαία όσο και στην ευρύτερη περιοχή τη Δυτική Ελλάδο. Στην Αχαΐα έχουν δρομολογηθεί αυτά τα 3,5 χρόνια 2.678 πληστηριασμοί, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 1.139, δηλαδή κατακυρώθηκαν σε κάποιον πλειοδότη. Το ποσοστό είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με άλλες περιοχές, όπου ούτε το 1 τρίτο των πληστηριασμών δεν ολοκληρώνεται με πλειοδότη. Ειδικότερα στην Αχαΐα, στο Σφυρί έχουν βγει 971 κατοικίες, από τις οποίες 378 εκποιήθηκαν και 316 αγροτεμάχια, από τα οποία τα 190 κατακυρώθηκαν σε πλειοδότες. Επίσης έχουν βγει σε πρόγραμμα πληστηριασμού 369 οικόπεδα με κτίσματα και 126 ολοκληρώθηκαν. 220 αποθήκες, 143 θέσεις στάθμευσης, 224 καταστήματα, 293 οικόπεδα, 39 γραφεία, 77 βιομηχανικοί χώροι, 19 επαγγελματικοί χώροι και 7 ξενοδοχεία. Ο Δήμος Πατρέων βρίσκεται στην τρίτη θέση πανελλαδικά, με 798 πληστηριασμούς κατοικιών, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί 314. Αρκετά χαμηλότερα βρίσκεται ο Δήμος Αιγιαλίας, με 142 πληστηριασμούς κατοικιών, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με 24 και ο Δήμος Καλαβρίτων με μόλις 7.